μπλοκάρει ο Κρίστινα, για να το δούμε. Έτσι μεταφράζεται αυτό που μας είπε ο Νίκος Παγιωτέλης. Και για να δούμε τον Άλμπερτ Κρίστινα που το ρισκάρει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Σάλμον, Κουρνέτας, πίσω από τα 3 μέτρα, Κώστας Χριστοφιδέλης. Ο Ολυμπιακός είναι κυπελούχος Ευρώπης για το 2005 με τον πολυτιμότερο παίκτη του και με τη βούλα. Ο Ολυμπιακός 25-23, 3-0 σετ. Ο Κοέγιο πανηγυρίζει και το στάδιο ειρήνης και φιλίας σύεται. Βεγγαλικά έχουν ανάψει. Ο Ολυμπιακός τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του ελληνικού βολεϊμπόλ. Ναι, νομίζω είναι βέβαια οι στιγμές που αφήνουν την ιστορία, ειδικά σε αυτό το άθλημα. Ο Ολυμπιακός πάντα είναι πρωταγωνιστής. Είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το ελληνικό βόλεϊ. Μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες να είναι το ίδιο καλός και επιτυχής και ο Ηρακλής. Να πάει κατός, να πάρει το πρωταθλητριό. Μικρά παιδιά, όλος ο κόσμος, ακούμε τον Νίκο Παγιωτέλη. Είμαστε τον Βασίλη Κουρνέτα, τον πρωτομάστορα θα μπορούσαμε να πούμε της επίθεσης του Ολυμπιακού. Καθώς χάρη στη δικιά του φαντασία, κατάφερε ο Ολυμπιακός με επιθέσεις και πήρε αυτό το πολύτιμο ευρωπαϊκό. Βασίλη, συναισθήματα σίγουρα χαράς. Παρ' όλα αυτά όμως, αν και η ομάδα θεωρείται φαβορίτ, το πιστεύω ότι θα έστω και έτσι. Σίγουρα από την αρχή της οργάνωσης ξέραμε ότι ήμασταν εμείς το μεγάλο φαβορί, αλλά έπρεπε να το αποδείξουμε μέχρι το τέλος. Και το φέραν οι συγκυρίες να το πανηγυρίζουμε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό τίτλο μπροστά στον κόσμο μας. Ό,τι καλύτερο πιστεύω για έναν αθλητή. Είναι φανταστικές στιγμές. Ξέραμε πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Παρότι ήταν 3-0 ήταν πολύ δύσκολο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τι άλλο να πω, στον κόσμο μας. Το αφιερώνουμε στον κόσμο. Ακριβώς και στον κόσμο. Πριν την διοργάνωση παρακαλούσαμε τον κόσμο να έρθει να γεμίσει το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Να λοιπόν που σήμερα το στάδιο γέμισε και δημιουργήθηκε κιόλας και μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ξέρουμε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού σε αυτά τα μεγάλα ραντεβού δίνει το μεγάλο παρόν. Και όταν δίνει αυτό το παρόν δεν μπορούμε παρά να τον ευχαριστήσουμε και να του δώσουμε τη μεγαλύτερη χαρά που γίνεται, την κατάκτηση του. Ο Μάρκος Μιλίνκοβιτς πετά τη φανέλα του στην εξέδρα, κυρίες και κύριοι. Οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Λίγη υπομονή θα ζητήσω από τον Αντώνη Τσακυρόπουλο και τον Κώστα Χριστοφιδέλη για να πάμε σε διαφημίσεις. Ενώ εδώ ο Μάρκος Μιλίνκοβιτς, ο Σταρ, αλλά Τσακυρόπουλος και Χριστοφιδέλης ήταν σίγουρα οι καλύτεροι. Διαφημίσεις και σε λίγο εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την απονομή του τροπέου στον κυπελούχο Ευρώπης Ολυμπιακό. Μόνο ένα πακέτο ADSL σας δίνει όλες τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις.